τεχνική μας ενημέρωση στο Ανάδειξέ το συνεχίζεται με τον μαχόμενο δικηγόρο κύριο Χάρη Κατσιβάντα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας και πάλι σας ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Είναι εδώ ο υπέροχος χώρος του Μουσείου Μπουζιάννη εξάλλου, στη Δάφνη. Δεν έχουμε ξαναέρθει, έχει πολύ ωραίους σύγχρονους καλλιτέχνες, αλλά εμείς πιστοί στο κομμάτι το νομικό. Βεβαίως. Όπου θα μιλήσουμε για την έννοια των ασφαλιστικών μέτρων σήμερα. Βέβαια. Πού εφαρμόζονται, τι είναι τα ασφαλιστικά μέτρα, σε ποιες μορφές μάλλον εφαρμόζονται, αλλά και πού δεν εφαρμόζονται, γιατί κάπου μπορεί να νομίζουμε ότι με πάρα πολύ γρήγορες διαδικασίες μπορεί κάτι να γίνει, αλλά δικονομικά, όπως μας έχετε πει, δεν ευσταθούν. Ακριβώς. Καταρχάς, να πω το εξής, ότι πολλοίς κόσμος, και είναι και εύλογο, θεωρεί ότι τα ασφαλιστικά μέτρα, τα οποία είναι ένα επίγον ένδικο βοήθημα, που για να το ασκήσει κάποιος και να ευδοκιμήσει, πρέπει να συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις. Η νομική επιστήμη θέτει δογματικά πολλά προαπτούμενα προκειμένου να ασκηθεί ένα ένδικο βοήθημα. Δεν είναι δηλαδή τα ασφαλιστικά μέτρα πανάκια, δεν μπορεί να ασκηθεί ένα ένδικο βοήθημα το οποίο να επενεργεί για όλες τις περιπτώσεις αδιακρίτως. Πρέπει δηλαδή να δούμε ποιες είναι οι προϋποθέσεις οι οποίες προβλέπεται στον κώδικα πολιτικής οικονομίας. Και τι εννοώ με αυτό. Πάντοτε δηλαδή, όταν ασκεί κάποιος ένδικο βοήθημα, είτε ασφαλιστικά μέτρα είτε αγωγή, πρώτα εξετάζουμε αυτό το οποίο λέμε το δικονομικό παραδεκτό, δηλαδή τις διαδικαστικές πράξεις. Αν μπορούμε να ακολουθήσουμε τις διαδικασίες και εφόσον εξετάσουμε τον ομότυπο των διαδικασιών, τότε μπαίνουμε στην ουσία. Τα ασφαλιστικά μέτρα ασκούνται και ευδοκιμούνται καταρχάς όταν συντρέχουν κάποιες προϋποθέσεις επίγοντος. Πολύ επίγον αν είναι κάτι. Ακριβώς. Δηλαδή, αν είναι θέμα ζωής και θανάτου, ας πούμε, αν κάτι πραγματικά συντρέχει, όπως το να χάσει κάποιος την περιουσία του. Ακριβώς, ακριβώς. Το να πρέπει να προασπίσει τη ζωή του. Ακριβώς. Υπάρχουν τέτοια, δηλαδή περιπτώσεις όπου το ασφαλιστέο, λέμε δικαίωμα, το δικαίωμα το οποίο ασφαλίζεται, λέμε φερρυπίν, το δικαίωμα στην προσωπικότητα. Κάποιος κακοήθης, κακόβουλος, σας εξευρίζει, σας οχλεί, δημιουργεί προβλήματα στην προσωπική σας ζωή, σας παίρνει αλλεπάλληλα τηλέφωνα ή αντιστρόφως μέσω του διαδικτύου πλέον που ο κυβερνοχώρος είναι μια χαοτική κατάσταση, έτσι, και σας αιμονικώς σας καταδιώκει κατά αυτόν τον τρόπο ή σας γράφει, ιδίως στις κυρίες, γιατί υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις και έχω αντιμετωπίσει στην πράξη, σας γράφει επονίδιστα και υβριστικά μηνύματα, τα οποία αφορούν την ευαίσθητη σφαίρα της γενετήσιας αξιοπρέπειας και ζωής, ενώ το δικαίωμα της σεξουαλικής αυτοδιάθεσης, έτσι, σας γράφει κάποια πράγματα τα οποία είναι ισχυρά χυδαία και σας προσδόμουν βάναυσα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, λοιπόν, πέραν από το ποινικό σκέλος, ο μοναδικός τρόπος προκειμένου να πάψει ή να ζητήσετε να τα διαγράψει, να τα καθαιρέσει δηλαδή από την οικία ιστοσελίδα ή οπουδήποτε σας την κοινοποιεί, είναι τα ασφαλιστικά μέτρα. Εδώ συντρέχει λόγος επίγοντος. Γιατί? Διότι αν υπάρχει μία συκοφαντία, ένα υβριστικό σχόλιο αναρτημένο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αμέσως αμαυρώνει το κύρος σας, πλήττει εκβάθρον, δηλαδή πλήττει ΣΥΡΙΖΑ την προσωπικότητά σας, διότι σκεφτείτε τους επισκέπτες οι οποίοι αποκτούν πρόσβαση μέσω της προσωπικής σας ιστοσελίδας και ανυποψίαστοι βλέπουν κάποιον ή κάποια ο οποίος σας υβρίζει δημοσίως χωρίς να γνωρίζουν τι προηγήθηκε. Αμέσως δημιουργείται αυτή η λασπολογία την οποία λέμε στην καθομιλουμένη. Προστάπτεται δηλαδή το στίγμα και κάπως τη τρόσκεται, δηλαδή πλήττεται προσωπικότητα. Άρα σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να σπεύσει να προσφύγει με τα ασφαλιστικά μέτρα, γιατί συντρέχει λόγος επίγοντος, επαπειλείται κίνδυνος, άμεσος κίνδυνος βλάβης της προσωπικότητας, δηλαδή επίκειται κίνδυνος υπέρμετρα ανεπανόρθωτης και δυσχερός αναστρέψιμης. Υπέρμετρα ανεπανόρθωτης και δυσχερός αναστρέψιμης. Δηλαδή υπάρχει επίγον, επίκειται βλάβη. Πρέπει να προσφύγω στο δικαστήριο να το κάνει δεκτό. Διότι, το λέω αυτό και το επισημαίνω, διότι σε αντιδιαστολή υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι στρατηγικώς προσφέρουν σε ασφαλιστικά μέτρα για λόγους εντυπώσεων. Μπορεί και να μην τα πετύχουν όμως, το αποτέλεσμα να μην και τα απορρίπτουν. Κέρδηθεί. Τα απορρίπτουν τα δικαστήρια. Γι' αυτό λέω, δεν είναι πανάκια. Πρέπει τυπικά να είναι τυπικά οι προϋποθέσεις και το ασφαλιστέο δικαίωμα να χρήζει πράγματι προστασίας. Υπάρχει και στις κατεπίγουσες περιπτώσεις που είναι η προσωρινή διαταγή. Ακόμα πιο επίγον η προσωρινή διαταγή. Και στις δύο περιπτώσεις η απόφαση συνιστά εκτελεστό τίτλο. Δηλαδή, ο ίδιος ο νομοθέτης έχει εξοπλίσει τα ένδικα αυτά βοηθήματα με άμεση αναγκαστική ισχύ. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ένα απλό παράδειγμα σχετικά με αυτό.
διασπάται έγκαμη συμβίωση. Έτσι, κάποιος εγκαταλείπει ή δεν εγκαταλείπει ή υπάρχει με καθενδήποτε τρόπο νόμιμη μη κάποια διάσταση. Έτσι. Και μένει η μητέρα ή αν θέλετε και ο πατέρας για να είναι ισότιμος, να μην θεωρηθεί ότι εγώ δεν τηρώ ίσες αποστάσεις και από τα δύο φύλλα αφενός και από τα βιωτικά γεγονότα. Εγώ ως δικηγόρος υπερασπίζομαι και υπηρετώ το δίκαιο. Θέλω να πω ότι ένας πατέρας ή μητέρα έχει το παιδί. Έτσι. Για να διεκδικήσει την διατροφή και την επιμέλεια, αμέσως θα κάνει ασφαλιστικά μέτρα και προσωρινή διαταγή. Γιατί όταν διασπάται είχαμε συμβίωση και πλέον δεν είναι από κοινού επιμέλεια, πρέπει να αποφασίσει άμεσα, εντός δύο ημερών δηλαδή, με την προσωρινή διαταγή, στην τρίχη λόγω κατεπήγοντος, ποιος θα έχει την επιμέλεια να φροντίζει, να μεριμνά, να εκπροσωπεί το παιδί και συγχρόνως να διεκδικήσει κάποια διατροφή για να μπορέσει το παιδί αυτοδύναμα να διατραφεί πέραν της συνεισφοράς του πατέρα ή της μητέρας που ασκεί την επιμέλεια. Άρα σε αυτές τις περιπτώσεις συντρέχει λόγος επίγοντος. Έτσι. Ή σε περιπτώσεις που χρειάζεται να γίνει μια συντηρητική κατάσχεση, δηλαδή όχι αναγκαστική με την έννοια ότι πρέπει να δεσμευτεί μια περιουσία για να εξαναγκαστεί ο άλλος να εκπληρώσει κάποιες συμβατικές υποχρεώσεις ή μη τις οποίες έχει, ή στα εργατικά αντίστοιχα. Αυτό είναι έτσι συνολικά το ένδικο βοήθημα των ασφαλιστικών μέτρων. Ποια η διαφορά των ασφαλιστικών μέτρων και της αγωγής, αλλά να πούμε και τι προβλέπεται σε περίπτωση παραβίασης της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων. Βέβαια, τα ασφαλιστικά μέτρα όταν παραβιάζονται υπάρχει δυνατότητα πέραν της κατάπτωσης χρηματικής ποινής εφόσον αποδειχθεί η παραβίαση, δηλαδή στο αστικό σκέλος, αλλά και στο ποινικό το οποίο είναι πιο άμεσο, είναι εξοπλίστη με ποινική κύρωση με το 232α για και ο κατηγορούμενος, δηλαδή αυτός ο οποίος θα παραβιάσει, διαπράττει το αδίκημα της παραβίασης της δικαστικής απόφασης. Είναι πλημέλημα, προβλέπεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών, τουλάχιστον 3 τώρα, αν δεν απατώμα ακριβώς το πλαίσιο της ποινής. Είναι πλημεληματικού χαρακτήρα, αλλά μπορεί δηλαδή αυτός υποστεί τις συνέπειες για την παραβίαση της δικαστικής απόφασης. Λέω ένα παράδειγμα για να καταστώ σαφής. Υπάρχουν ασφαλιστικά μέτρα διατροφής, μιας που είπαμε. Mm-hmm. Μπορεί κάποιος να κάνει, εδώ όμως υπάρχει και αυτοτελής ποινική διάταξη. Να πούμε για την επικοινωνία. Κάποιος ή κάποια έχει ασφαλιστικά μέτρα να βλέπει το παιδί του. Ο άλλος γονέας παρεμποδίζει το δικαίωμα, του παρεμποδίζει το δικαίωμα της επικοινωνίας. Στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να προσφύγει στο οικείο αστυνομικό τμήμα, να καλέσει πρωτίστως το σύσταση, περιπολικό, όχι όχι σύσταση, καλεί το περιπολικό. Καταγράφεται το γεγονός ότι παρεμποδίζεται η επικοινωνία, δηλαδή δεν του δίνει το παιδί στην καθορισμένη ώρα που προβλέπει η απόφαση και υποβάλλει μήνυση. Είναι αυτεπαγγέλλοντος διωκόμενο αδίκημα, υποβάλλει μήνυση για παραβίαση δικαστικής απόφασης. Έτσι προστατεύεται η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων με την ποινική κύρωση. Αυτό σημαίνει ποινικό δικαστήριο, σημαίνει απειλή ποινικής κύρωσης με αποτέλεσμα την αμαύρωση του ποινικού μητρώου ουσιαστικά του παραβιάζοντος. Ή τη παραβιάζουσα. Η διαφορά μιας αγωγής και των ασφαλιστικών μέτρων. Αυτό. Τα ασφαλιστικά μέτρα, είπαμε, πρέπει να στηρίχνουν λίγοι επίγοντος. Η αγωγή, επίγοντα, εντάξει, στην αγωγή δεν πρέπει να στηρίχνει. Είναι η τακτική αγωγή. Ναι. Είναι όταν θες να διεκδικήσεις κάτι, όταν θες να διασφαλίσεις κάτι, όταν θέλεις να εξοπλίσεις κάτι με μια δικαστική απόφαση. Δηλαδή να έχεις μια παρέμβαση σε μια βιωτική νομική σχέση για το μέλλον. Δεν χρειάζεται να συντρέχουν όλα αυτά. Συνδυασμός γίνεται. Γίνεται, ναι, βεβαίως. Mm-hmm. Συνδυασμός γίνεται γιατί. Σε εξαιρετικά δύσκολες περιπτώσεις πια. Γίνεται συνδυασμός γιατί τα ασφαλιστικά μέτρα, παρέλειψα να πω πρωτίστως, ότι έχουν προσωρινή ισχύ. Ναι, μεν ασκούνται τον συντρέχουν λόγοι επίγοντος, αλλά η ισχύ τους είναι προσωρινή. Μα μετά δεν υπάρχει ένα νέο δικαστήριο που έρχεται ακριβώς, μετά από 15 μέρες. Δηλαδή είναι προσωρινή διαταγή ασφαλιστικά μέτρα mm-hmm. και μετά από ένα μήνα ή αναλόγως πόσα το κρίνει το δικαστήριο στην απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων, ακολουθεί η οριστική απόφαση. Μάλιστα. Δηλαδή, θέλω να πω, τα ασφαλιστικά μέτρα είναι σαν ένας προπομπός, σαν ένα πρόκριμα για να ρυθμίσει κατεπήγουσες περιπτώσεις και μετά αναποδράστως ακολουθεί η αγωγή. Δηλαδή, η ειδοποιώς διαφορά ποια είναι. Η αγωγή δεν έχει ως προϋπόθεση τα ασφαλιστικά μέτρα, όμως αν προηγηθούν σε κάθε περίπτωση ασφαλιστικά μέτρα, υπάρχει προϋπόθεση για να οριστικοποιηθεί η ρύθμιση μιας ένομης σχέσης η αγωγή. Γιατί τα ασφαλιστικά μέτρα έχουν προσωρινή ισχύ και όταν παρέλθει η προθεσμία την οποία τάσει είτε ο δικαστής είτε ο νόμος σε ορισμένες περιπτώσεις, δηλαδή στην περίπτωση διατροφής, τάσουν 3 μήνες. Mm-hmm. Έτσι, αν παρέλθει η προθεσμία αυτή, έρεται αυτοδικαίωση η ισχύ των ασφαλιστικών μέτρων. Μάλιστα. Δηλαδή, θέλω να πω ένα παράδειγμα ως εμπισφράγισμα, είναι κατακλείδι, στην προσβολή προσωπικότητας. Κάποιος κάνει ασφαλιστικά μέτρα. Η ισχύ τους δεν είναι σαΐ, παράγεται μεν ιονί διδικασμένο, αλλά πρέπει να ακολουθήσει αγωγή περί αυτού, mm-hmm. για Μάλιστα. να διασφαλιστεί. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ.